Καλημέρα, Κώστα μου. Είναι. Μας ακούς καλά. Ναι. Α, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα μου, πάμε λίγο να μας δώσει τα νεότερα. Χθες βγήκε η είδηση γύρω στις 4:30 ότι βρέθηκε νεκρή γυναίκα στο διαμέρισμά της. Έσπευσαν εκεί οι αρχές. Πες μας τι νεότερο έχουμε. Ναι, το νεότερο είναι ότι σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η νεκροψία και αναμένεται να απαντηθούν ουσιαστικά ερωτήματα από τους ιατροδικαστές που θα διενεργήσουν την νεκροψία, καθώς στο σώμα της έφερε και στο κεφάλι της έφερε κάποιες κακώσεις και εκχυμώσεις και αυτό θα από την νεκροψία θα βγουν ουσιαστικά συμπεράσματα για τις συνθήκες θανάτου της 38χρονης από την Βρετανία, η οποία διέμενε μόνιμα στην Πάφο, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Universal, στον πρώτο όροφο της οικοδομής που βλέπουμε, μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος όταν ξύπνησε το απόγευμα την βρήκε ανέστητη και ειδοποίησε αυτός την αστυνομία. Πήγαν αστυνομικοί εκεί, δεν βρήκαν ακαταστασία στο διαμέρισμα, ούτε ίχνη κάποιας πάλης που ενδεχομένως να προηγήθηκε, και για την ώρα τουλάχιστον αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά η αστυνομία. Αυτό το οποίο επίσης γνωρίζουμε είναι ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνήθιζε να καταναλώνει αλκοόλ. Αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα βεβαίως. Όμως δεν βρέθηκαν ίχνη πάλι στο διαμέρισμα από τις εξετάσεις που έγιναν. Θα απαντηθούν τα ερωτήματα ουσιαστικά σήμερα για αν θα υπάρξουν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια ή όχι. Για την ώρα τουλάχιστον δεν είναι ύποπτος ο σύζυγός της. Άρα, ο σύζυγός της όμως ήταν μαζί στο σπίτι, αλλά αυτός πήγε και κοιμήθηκε, κοιμότανε. Όταν ξύπνησε, την βρήκε στην κατάσταση στην οποία την βρήκε. Μάλιστα. Και ειδοποίησε τις αρχές ο ίδιος, σωστά. Αυτός πήρε τηλέφωνο. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα από ό,τι μπορεί κάποιος να αντιληφθεί, το τι έγινε, το τι προηγήθηκε. Κρατάμε το γεγονός ότι η αστυνομία αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Μια γυναίκα 38 χρονών, μόλις 38 χρονών, η οποία βρέθηκε νεκρή.